Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μέχρι αύριο, εκτός απρόοπτου βέβαια, θα ανοίξουν και οι δύο πλατφόρμες. Ιδάλλως θα πάμε από Δευτέρα, που τις περιμένουμε σίγουρα. Οι δύο πλατφόρμες θα είναι ανοιχτές για τα ασφαλιστικά ταμεία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου και αυτή για τις οφειλές για την εφορία μέχρι τις 28 Ιουνίου, εκτός αν περιμένουμε ίσως και τότε να δούμε κάποια παράταση. Τώρα, η ρύθμιση προς τα ασφαλιστικά ταμεία θα γίνεται με αίτηση που θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας του ΕΦΚΑ, έχοντας τον αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης και τον αριθμό Φορολογικού Μητρώου. Θα μπορούν να μπουν οι οφειλέτες, να μπαίνουν μέσα στην πλατφόρμα του ΕΦΚΑ, να δίνουν τα στοιχεία τους. Εκεί θα τους βγάζει τόσο το ποσό που οφείλουν, το νέο ποσό που θα έχει επαναυπολογιστεί μαζί με τις προσαυξήσεις που θα έχουν περικοπεί και θα βλέπουν τις δόσεις που είναι να πληρώσουν και θα ενεργοποιείται η ρύθμιση εφόσον πληρωθεί και η πρώτη δόση. Τώρα, όσο αφορά την ρύθμιση προς την εφορία, αυτή θα γίνεται μέσω αίτησης του TaxNet, όπου εκεί με τους κωδικούς του TaxNet θα μπαίνουν, θα βλέπουν το ποσό που οφείλουν μαζί με τις προσαυξήσεις, θα βγαίνουν τα εισοδηματικά, το εισόδημα που έχουν δηλώσει την προηγούμενη χρονιά και αν αυτό είναι πάνω από 10.000 θα τους υπολογίζει και τη φοροδοτική ικανότητα που έχουν και θα υπολογίζονται έτσι και οι δόσεις που είναι να πληρώσουν. Και όταν πληρώνεται η πρώτη δόση θα ενεργοποιείται η ρύθμιση και θα βγαίνει και η ταυτότητα της ρυθμισμένης οφειλής.